Στις 8 το πρωί το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης έδειχνε 1 βαθμό Κελσίου και έριχνε χιονόνερο. Σε κλοιό χιονιά βρίσκεται από τα ξημερώματα όλη η χώρα με χιόνια και πολλικές θερμοκρασίες. Στην κατάψυξη μπαίνει και η Κρήτη λόγω της αρρωτικής επέλασης της κακοκαιρίας Ελπής, που θα φέρει έντονες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα. Στα Λευκά αντίθηκαν μέσα σε λίγη ώρα χωριά και ορεινές περιοχές των Χανίων, ενώ η έντονη χιονόπτωση σκέπασε δρόμους, οχήματα και σκεπές σπιτιών. Στα πολύ τις παραλικές περιοχές μπορεί να έχουμε μέγιστο φάμε περίπου στους 5 με 6 βαθμούς, όμως αμέσως στο ιστορικό οι θερμοκρασίες θα πέφτουν χαμηλά και θα δικαιολογούν επομένως χιονοπτώσεις και χιονοστώσεις από πολύ χαμηλά υψόμετρα. Είναι μια κακοκαιρία που θα επηρεάσει αρκετά την Κρήτη. Θέλει πολύ προσοχή επομένως, γιατί περιμένουμε και το χιόνι, όχι μόνο όπως είπα στα Ρινά, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές του εσωτερικού του νησιού, σε πάρα πολλούς οικισμούς και κομοπόλεις του νησιού, οι οποίες θα δεχτούν αρκετό χιόνι μέσα στο επόμενο 48 μήνα. Στην Κρήτη, οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες και αναμένεται να ενταθούν από τη Δευτέρα. Αυτό σημαίνει με τα έως τώρα δεδομένα χιόνια και στο κέντρο της πόλης. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Και έτσι περιμένουμε να έχουμε και αρκετές βροχές στις πολύ πεδινές περιοχές, όμως και πολλά χιόνια τα οποία έχουν πλέον κατέβει σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Τόσο τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη περιμένουμε χιονοπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος του νησιού, με χιονοπτώσεις οι οποίες ξεκινούν πολύ χαμηλά, και από τα 100-150 μέτρα. Πιθανόν να έχουμε και κάποιο χιονόνερο ή κάποιο άλλο είδους στερεών κατακλυμμισμάτων, όπως λέμε, δηλαδή να πέφτει κάποιο είδους χιονόνερο και χιόνι ακόμα και μέσα στις πόλεις. Αυτό θα συνεχιστούν και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Εξυπακούεται ότι τα ύψη χιονιού σε περιοχές του ιστορικού του νησιού θα είναι μεγάλα, επομένως θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και οπωσδήποτε τα στοιχεία μας αυτή η κατάσταση συνεχιστεί μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης. Οι πολλικές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν έως και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, πιθανότατα μέχρι και την Πέμπτη. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν έτσι μέχρι και την Τετάρτη, θα έχουμε αρκετό κρύο, με ανέμους βορείων διευθύνσεων, οπότε η αίσθηση του ψύχου θα είναι αρκετά έντονη και τις επόμενες ημέρες. Με να φαίνεται μια σταδιακή αποκλιμάκωση από τα μέσα της εβδομάδας και μετά. Βελτίωση όσον αφορά τα φαινόμενα, περιμένουμε την Τετάρτη και μετά. Η πολιτική προστασία, στο πλαίσιο του σχεδίου ετοιμότητας που έχει καταρτιστεί, έχει ενεργοποιήσει το 112, ώστε να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι των περιοχών που θα επηρεαστούν περισσότερο τις επόμενες ώρες και να λάβουν τα μέτρα τους.